Ποιε είναι οι παθήσει τη μύτη παραρρινίων και βάση κρανίου, Οι παθήσει τη μύτη ε, ποικίλουν. Ξεκινάνε από την απλή ρινίτιδα, το κοινό συνάχη, το κρυολόγημα. Ε, προχωράνε στην ηγμορίτιδα, που ξεγνωρίζουμε όλοι, μπορεί να είναι οξία ή χρόνια. Ε, δυστυχώς Δυστυχώ υπάρχουν κάποιοι όγκοι που μπορεί να αφορούν την περιοχή, τη μύτη τα Και αυτοί οι όγκοι μπορεί να επεκτείνονται ή να αφορούν κυρίω τη βάση του κρανίου. Είναι παθήσεις οι οποίες ε, από το... τι πολύ συχνέ, τι πολύ απλέ παθήσει, όπω π.χ. ένα στραβό διάφραγμα, ένα παιδί με μέχρι εξαιρετικά σπάνιε και πολύπλοκε παθήσει, όπω παραδείγματο χάρη ένα καλοήθη κακοήθη όγκο του αποκλίματο, τη οπίστια βάση του κρανίου, με άλλα λόγια ανάμεσα στον εγκέφαλο και στη μύτη. Ποιο είναι ο σύγχρονο τρόπο αντιμετώπιση του, Αυτό που πραγματικά έχει ε, φέρει μια επανάσταση στην αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων είναι η χρήση του ενδοσκοπίου. Είναι κάτι που ξεκίνησε ε, πριν περίπου 20 χρόνια αλλά είναι κάτι που εξελίσσεται συνεχώς και την τελευταία δεκαετία μπορεί να πει κάποιο ότι η χρήση του έχει επεκταθεί όχι απλώ στη μύτη και στα παραρίνία αλλά κυριολεκτικά σε όλη τη βάση του κρανίου Στο, ε, στην περιοχή, με άλλα λόγια ανάμεσα στα παραρίνία και στον εγκέφαλο. Το ενδοσκόπιο έχει αλλάξει το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις παθήσεις γιατί προσφέρει από τη μια μεριά πολύ καλύτερη οπτική εικόνα για το γιατρό, τόσο διαγνωστικά όσο και στη θεραπεία και από την άλλη μεριά βοηθάει να αφαιρέσουμε το πρόβλημα, τον όγκο, προστατεύοντας παράλληλα τους υγιείς τους περιοχές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι οι επεμβάσεις είναι λιγότερο επεμβατικές, ο ασθενής αισθάνεται άρρωστος για λιγότερο, πηγαίνει σπίτι πιο σύντομα, έχει συχνά λιγότερη αιμορραγία, και γενικά η επούλωσή του επιταχύνεται. Παράλληλα, προστατεύοντας τους υγιείς τους, προσπαθούμε και συχνά μπορούμε να μειώσουμε τις επιλοκές. Τι προσφέρει το εξειδικευμένο τμήμα του υγεία το οποίο διευθύνεται? Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι ασχολούνται με την περιοχή εδώ για αρκετά χρόνια. Αυτό που θελήσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα είναι η εμπειρία μας από το αντίστοιχο κέντρο ενδοσκοπικής βάση κρανίου, που δημιουργήσαμε το 2008 στην Ολλανδία, στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Η εμπειρία μας από εκεί έχει να κάνει με τη χρήση του ενδοσκοπίου για ιδιαίτερα πολύπλοκους όγκους σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές της βάσης του κρανίου. Αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία μας με τους νευροχειρουργούς και άλλες ειδικότητε τριών πανεπιστημιακών νοσοκομείων, του Πανεπιστήμιου του Άμστερνταμ, του AMC, του Free University και του AVL. Και αυτή την τεχνογνωσία και την εμπειρία θέλησαμε να Μεταλαμπαδεύσουμε στην Ελλάδα, δημιουργώντα το αντίστοιχο κέντρο στο Υγεία. Η προσφορά θα είναι να φέρουμε καινούργιε τεχνικέ, καινούργιου τρόπου αντιμετώπιση, μια καινούργια φιλοσοφία ουσιαστικά στο πώ αντιμετωπίζουμε αυτέ τι νόσου, για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Αν και για μα προτεραιότητα είναι πάντοτε οι ασθενεί, θέλουμε να προχωρήσουμε το κέντρο ένα βήμα πιο πέρα. Μα ενδιαφέρει να το κάνουμε σαν κέντρο εκπαίδευση, τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον διεθνή χώρο. Στα πλαίσια αυτά, οργανώσαμε πρόσφατα μια ημερίδα ενδοσκοπικής χειρουργικής με ζωντανό χειρουργείο, ενώ τον επόμενο μήνα θα έχουμε τους πρώτους επισκέπτες, πανεπιστημιακούς γιατρούς από το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, που θα έρθουν για να παρακολουθήσουν τις επιβάσεις του κέντρου. Το όνειρό μας είναι να γίνει το κέντρο αυτό, πέρα από κέντρο αναφοράς κλινικά, στην περιοχή, αλλά και ένα ακαδημαϊκό και επιστημονικό κέντρο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων στα πλαίσια αυτά οργανώνουμε μαζί με το Υγεία ένα διεθνές σεμινάριο ρινολογίας, ενδοσκοπικής χειρουργικής βάση κρανίου και ρινοπλαστικής στη Σαντορίνη, το οποίο θα βασιστεί σε διεθνή συμμετοχή, καθώς και το ετήσιο ε, workshop, πρακτικό σεμινάριο, παρασκευάσματα, στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, τον Ιούνιο.